Συναγωνίστρια, πώς το βλέπεις, είμαστε εντάξει. Πρώτα να ξεκινήσει. Εντάξει. Το αφήνω. Μιλάει, μιλάω. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Χαθείτε κοπρίτες. Παπαραλογίστας, πού είστε βρε? Σας έλειψα. Καλησπέρα, αν βλέπετε το βίντεο πρωί, καλημέρα. 2 εβδομάδες χωρίς το πολύ αγαπημένο σας παπαρολόγιο. Sorry, αλλά δεν είχα χρόνο για μοντάζ λόγω της απουσίας μου στη δράμα. Από τη δράμα, ε! Δράμα η κατάσταση. Το σπίτι σου μέσα. Πού λέτε λοιπόν, επέστρεψα με το τρένο. Σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου, είμαι αυτό που λένε προσεκτικός άνθρωπος. Προσπαθώ δηλαδή να τηρώ τους στοιχειώδες κανόνες ασφαλείας. Δεν είμαι δηλαδή άνθρωπος που λέει αυτό το γαμμένο εκνευριστικό. Έλα μωρέ, και τι έγινε τώρα, δηλαδή. Έλα μωρέ. Του κλασικού Ελληναρά που θεωρεί ότι η ζωή είναι όπως το level 3-4 του Super Mario που μπορείς να πάρεις άπειρες ζωές. Α, ναι, 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 στο θέμα μας. Ασφάλεια στο τρένο. Μη βγάζετε το κεφάλι σας έξω από το παράθυρο του τρένου. Oh, shit! Oh, my God! Are you okay, Carissa? Κάποιοι άλλοι φυσικά δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί. Και φυσικά να ακούτε εκείνη την κυριούλα που σας λέει «Μείνετε πίσω από τη γαμημένη κίτρινη γραμμή μέχρι να σταματήσει το γαμημένο το τρένο». Έτσι πρέπει να το λέει. Έλα ρε, τι θα πάθω ρε. Παραδόξως μετά από όλο αυτό, ο τύπος αυτός επέζησε. Τώρα εσύ τι κάνεις εκεί, μην καπνίζεις το βενζινάδικο. Έλα ρε, τι θα γίνει να πούμε, έλα. Αλκοόλ και οδήγηση. Τυπικός διάλογος. Ρε φιλαράκι, πάρε ένα ταξιάκι να πας στο σπίτι σου. Έχεις πιει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να οδηγήσεις. Έλα μου. Και πιωμένος εγώ μια χαράδιγα, ρε φίλε. Δεν το πάγα. Μόνο του με πάει. Και καταλήγει να οδηγεί κάπως έτσι. Slow down. Okay, go. Stay right on him. Back up. Oh no. Oh Jesus, look at that. That's it. Oh Jesus Christ. What the? Where are the cars? Oh yeah, that's it. Oh my God. I want him to crash off the road. Here, watch out. I do too. A crash would be the best thing you could happen to him. Chase, quiet. Oh, that's it. He's going right. That's it right there. Oh my God. Oh my God, look at that. That's head on. Oh, no. Jesus. Oh, goodbye. That's good. Goodbye. That's it right there. Slow down. Oh my God. Stop. Completely? Yeah, just stop right there. He's off the road. Και το κλασικό του κάγκουρα, οδήγηση χωρίς κράνος. Μη χαλάσουμε το μαλάκι, έτσι, γιατί είμαστε πολύ σκληροπυρηνικοί άντρακλες να έχουμε. Μηχανάκι, πατίνι, ποδήλατο, ό,τι γουστάρεις ρε φίλε, εμείς για να πέσουμε δεν παθαίνουμε τίποτα ρε. Δεν θα παρουσιάσω το αποτέλεσμα ενός τρακαρίσματος με μηχανή χωρίς κράνος. Μπορώ όμως να σας πω ότι οι τύποι που φορούσαν κράνος γλίτωσαν από το κεφάλι τους αυτά και αυτά τα χτυπήματα. Να φοράτε πάντοτε κράνος! Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα από το Omnia TV. Το νου σου, κύριε, οδηγέ. Κοινωνικά μηνύματα, κοινωνία, καλό της κοινωνίας, πολιτική. Άσχετο, αλλά κάπως έπρεπε να συνδέσω τα βίντεο. Πολλοί από εσάς χρόνια τώρα λέτε ότι οι πολιτικοί μας δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ότι τους πληρώνουμε τζάμπα, ότι στη Βουλή ταξίνουν και ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να γεμίσουν την τσέπη τους. Εδώ έχω μία τσέπη, δεν φαίνεται, αλλά έχω τσέπη και τη χτυπάω και αυτό.
Κι όμως υπάρχει μια επιτροπή στη Βουλή που κάνει φοβερή δουλειά. Και αναφέρομαι στη μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας στην οποία συμμετέχει ο αγαπημένος μας, ο υπέροχος αυτός ο γαμάτος ο άνθρωπος, ο Πολύδωρας. Κύριε Πολύδωρα, ελάτε. Εγώ κύριε Πρόεδρε, θέλω να αρχίσω με μια θεολογική παρατήρηση. Προσέχετε. Θεολογική. Για την ακρίβεια, ευαγγελική παρατήρηση. Το ενώ ευδόκησα αναφέρεται 2 φορές στην Αγία Γραφή. Ακόμη και εσείς, δεινός θεολόγος, γνωρίζετε μόνο τη μία. Τι δεν είναι ο νεράδιος. Μαζί με τον αφενό μου έχει επιλοχωρεί. Οι γραφές δεν κάνουν διάκριση δεινών και μη δεινών. Οι άνθρωποι όμως. Να το μιλάμε για τις γραφές, δεν λες. Ας τον Πρόεδρε να το τεκμηριώσεις. Σας ακούμε γεμάτο για... Λοιπόν, ακούστε να μάθετε κάτι πολύ σπάνιο. Ενώ είναι της κοινής χρήσεως και γνώσεως. Ότι το ενώ ευδόκησα είναι στην βάφτιση του Κυρίου, ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός, και επαναλαμβάνεται με τη σχετική ανάλυση που το συνοδεύει, που δεν είναι της παρούσης, στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Όταν γέννοτο η μεταμόρφωση και βρέθηκε υπτάμενος, ας το πούμε βάρβαρα, ο μεταμορφωτής Ιησούς, πλαισιούμενος από τον Μωυσή και τον Ηλία, τότε ακούς τη φωνή λέγουσα τα ίδια. Γεια σου ρε Λεβέντη Πολύδωρα. Εσύ βρε δεν έπρεπε να γίνεις βουλευτής, εσύ έπρεπε να γίνεις Μητροπολίτης ή Γεωργός με τη γράνα σου. Γράνα, δηλαδή υδραγωγός. Ούτε πρέπει να χαραμιστείς σαν υπουργός δημοσίας τάξεως. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερα αυτή τη δουλειά. Αφήστε το αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάντα σταθερές και συγκεκριμένες απόψεις για τα σώματα ασφαλείας. 12 Δεκεμβρίου 2008. Αλέξης Τσίπρας. Λίγο μετά από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, προσπάθησε να τσιμπήσει ψηφαλάκια από την εξεγερμένη νεόλεα. Ο Τσίπρας λοιπόν ζητάει κατάργηση των ΜΑΤ και αφοπλισμό της αστυνομίας. Λίγο πριν από τις τελευταίες εκλογές όμως τα πράγματα αλλάζουν κάπως. Εκπτώσεις! Τότε λοιπόν ζητάει απαγόρευση της οπλοφορίας κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων και συλλαλητηρίων, διάλυση των ΜΑΤ ή ΜΕΤ και απαγόρευση χρησιμοποίησης άλλων ειδικών δυνάμεων για την καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων. Γίνονται και επαναληπτικές εκλογές και συνειδητοποιεί πλέον ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στις επόμενες εκλογές να αναλάβει την εξουσία. Εκπτώσεις! Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο γραμματέας του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες μετά τις εκλογές. Να δούμε λίγο τώρα. Επειδή μιλήσαμε για την κυβέρνηση της αριστεράς και για το θέμα της καταστολής και των δικαιωμάτων, για τα άλλα θέματα, ας πούμε, για τα γήπεδα. Αν καθαργηθούν αυτές οι ομάδες καταστολής, πώς το σκεφτόμαστε εμείς? Εμείς λέμε κατάργηση των ΜΑΤ με τη μορφή που έχουν σήμερα. Α, τώρα έγινε κατάργηση με τη μορφή που έχουν σήμερα. Και πώς είπες θα μετονομάσετε τα ΜΑΤ? Και την λειτουργία κάποιων συγκεκριμένων ευέλικτων μονάδων που θα είναι για την αντιμετώπιση χουλιγκανισμού και ακραίας βίας. Α, δεν θα είναι πλέον τα ΜΑΤ, θα είναι κάποιες συγκεκριμένες ευέλικτες ομάδες. Εν συντομία μπορείτε να το πείτε κασεβέλωμα. Να ξέρετε, παιδιά, όταν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα με τα σώματα ασφαλείας θα είναι εντελώς διαφορετικά. Ξεχάστε τα μάτια, κασεβέλωμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κοντά στο λαό. Τι λες, κοντρόλ, να μην ηρωνεύομαι. Τι λες, κοντρόλ, 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 σε χάνω. Κοντρόλ. Τι λες. Δεν θα χρειαστούν ούτε μάτια ούτε κασεβέλωμα να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μόνο διαδηλώσεις υποστήριξης. Όπως με ενημερώνουν από τον κοντρόλ, έχουμε δηλώσεις επί του θέματος από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Διαμαντόπουλο. Η ερώτηση από το κοινό είναι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μάτς στις διαδηλώσεις και πώς θα γίνει κάθαρση στην αστυνομία. Τον κύριο Διαμαντόπουλο ρωτάω. Αυτό, τον κύριο Διαμαντόπουλο ρωτάω. Είναι δύσκολη η ερώτηση για την Κουτσούμπα, οπότε δεν θα την απαντήσω. Όχι, έχω και αυτό απάντηση, δεν υπάρχει θέμα. Θα έχει, θα έχει μάτς, θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει. Άμα με τις διαδηλώσεις θα γίνει. Θα έχει και αυτός διαδηλώσεις. Ναι, καταρχήν αυτός θα έχει διαδηλώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, θα έχει διαδηλώσεις υποστήριξης, θέλουμε να πιστεύουμε. Αυτό το ρεύμα που θα δει πραγματικά μια κυβέρνηση να μάχεται για τα συμφέροντά του, για τον κόσμο από τα κάτω, για τον κόσμο που δεν έχει, για τον κόσμο που του λείπουν τα κοινά αγαθά, ουσιαστικά θα βγει για να στηρίξει. Έχουμε δει πραγματικά να δέχονται πειρά κυβερνήσεις και από εκτός συνόρων και από εντός συνόρων ολιγαρχίες και ο κόσμος να έχει βγει και για να προστατεύσει, για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση. Στο μυαλό του Διαμαντόπουλου, 2016.
εκλέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά, παιδάκια, αν δείτε τίποτα καμένο, στείλτε το μου στο Twitter, στο Facebook και στο mail. Τα λέμε! Παραδόξως το τυπάκι αυτό που πάει στο πάτημα. Και να μην ξανασύ. Έλα ρε φιλαράκι, ναι. Και καταλήγει να οδηγεί κάπως έτσι. Έτσι, συγκεκριμένα σε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο να οδηγεί κάπως... Καταλήγει να οδηγεί κάπως έτσι. Θα σας δείξω το αποτέλεσμα, μηχανέ. Δεν θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Δεν θα σας δείξω. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν θα σας δείξω. Πες το, δεν θα σας δείξω. 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 Δεν θα παρουσιάσω το αποτέλεσμα. Μπορώ μόνο να... Κρανός. Γιατί αν δεν φοβούν θα καταλήξω ένα στενά. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Θα σας το κάνω σε live αυτό. Γεια σου, ΣΥΡΙΖΑ, με τη σωστή γραμμή. Και πάλι, αμάνας δρόμος είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι. Γεια σου, Τσίπρα, πατέρα μας εσύ. Γεια σου, ΣΥΡΙΖΑ, με τη σωστή γραμμή. Θα το πιστέψουμε.